ύψη οι μετοχές των βιομηχανιών που κατασκευάζουν τις έξυπνες βόμβες. Σιγουριά δίνει στην αγέτηρα κλίση η εξαγορά από την Blue Circle. Μιλάει στην κάμερα του Sky ο Γιάννης Ζήσιμος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ. Τι γίνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση της Intracom? Ευθεία σύνδεση με το χρηματιστήριο. Συνεχίστηκε η χθεσινή εφορία το πρωί, νευρικότητα αυτή την ώρα. Ποια χαρτιά αλλάζουν χέρια, πού στρέφεται το ενδιαφέρον, πού κρύβεται το κέρδος? Συζήτηση με τον πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Δημήτρη Γερμίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο χθεσινό κλίμα εφορίας ξεκίνησε το πρωί η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, αλλά γρήγορα επεκράτησε η λογική των άμεσων ρευστοποιήσεων. Η αγορά φαίνεται να εκδηλώνει εκνευρισμό αντιδρώντας στις σπασμωδικές κινήσεις της διεθνούς διπλωματίας για την επίλυση της κρίσης στο Κωσυφοπαίδιο. Η ανωδική διόρθωση του Γενικού Δίκτυ ταυτίστηκε με την ανακοίνωση ότι ο Τσερνομίρντιν και Αχτισάρι μεταβαίνουν τελικά στο Βελιγράδι, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα επαληθευτούν μεγάλες προσδοκίες, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Αυτή την ώρα η Σοφοκλέους κινείται οριακά προς τα πάνω με άνοδο 0,08% στις 4.109,74 μονάδες, με το δίκτυο των τραπεζών να χάνει επίσης οριακά 0,07%. Σκοτσέζικο ντους υφίστανται οι επενδυτές με τις κατά καιρούς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ενώ από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί ότι πίσω από τις νατοϊκές επιχειρήσεις κρύβονται οι πολεμικές βιομηχανίες. Πρόκειται για μια συζήτηση που συνήθως γίνεται πότε με ύφος συνωμοτικό και πότε με την αίσθηση του αυτονόητου. Να δούμε την πραγματικότητα με την πιστικότερη γλώσσα, τη γλώσσα των αριθμών. Την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί συντηρούν για ίδιον όφελο στην προοπτική ειρήνευση στο Κωσυφοπαίδιο, οι πολεμικές βιομηχανίες της Δύσης τρίβουν τα χέρια τους. Και ενώ από τη γερμανική καγκελαρία διοχετεύονται για ακόμη μια φορά νέες υποσχέσεις για ειρηνευτική πρωτοβουλία εν ώψη ευρωεκλογών, οι Financial Times δίνουν στη δημοσιότητα κατάλογο με τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες κατασκευής έξυπνων οπλικών συστημάτων, οι οποίες βλέπουν τις μετοχές τους να εκτινάσονται στα ύψη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι βασικότεροι προμηθευτές του ΝΑΤΟ, οι όμιλοι Rolls-Royce, Comham και Smiths. Σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται η Boeing, που ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή σε μια πίτα που ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για πολεμικά αεροσκάφη νέας γενεάς. Λίγο πιο πέρα, στην Κολονία, όπου αύριο και μεθαύριο διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, όλα δείχνουν ότι το μόνο που δεν πρόκειται να συζητηθεί είναι η προοπτική ειρήνευση στο Κόσοβο. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από όσο αυτό εξυπηρετεί τις γερμανικές αξιώσεις για ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ. Ιδιαιτέρως τώρα που το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα δέχεται αλλεπάλληλες πιέσεις από την ασιατική αγορά. Τα χτυπήματα έρχονται κυρίως από τους Ιάπωνες επενδυτές, οι οποίοι προβαίνουν σε πωλήσεις διαψεύδοντας τις αρχικές προσδοκίες ότι το Τόκιο θα αποτελούσε κεφαλαία αγορά ασφαλείας ως αντίπαλο δέος προς το δολάριο. Να επιστρέψουμε στην ελληνική δισογραφία, η οποία όμως έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την κυρίαρχη είδηση της εβδομάδας. Σίγουρο μέλλον λοιπόν και μεγάλα ωφέλη εγγυάται στην αγέτηρα κλίση εξαγορά από τη βρετανική Blue Circle. Στην κάμερα του Sky μίλησε ο Γιάννης Ζήσιμος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ. Το ρεπορτάζ είναι της Βιργινίας Στοϊκίδη. Η τελική συμφωνία για την ιστορική εξαγορά της ΑΓΕΤ Ηρακλής και των τσιμέντων Χαλκίδας αναμένεται να υπογραφεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ανάμεσα στη βρετανική τσιμεντοβιομηχανία Blue Circle και την ιταλική Καλτσεμέντο. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη την περασμένη Κυριακή, ελήφθη μόνο αποκλειστικά και μόνο για να επιτευχθεί μια μείωση του ελλείμματος τον οποίο εμφάνιζε ο όμιλος Κόμπαρτ. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής και τα τσιμέντα Χαλκίδας περνούν πλέον στον έλεγχο του βρετανικού κολοσσού. Η συμφωνία αφορά στη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής επιχείρησης από ξένη, καθώς με τίμημα μεγαλύτερο των 200 δισεκατομμυρίων δραχμών, η Blue Circle απέκτησε το 100% της Calcemento International, θυγατρικής του ομίλου Compart, που ελέγχει το 54,48% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ και το 72,65% των τσιμέντων Χαλκίδας. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία και πιστεύουμε ότι θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος και του ομίλου Compart, αλλά και της αγοράς της εταιρείας που είναι η μεγάλη αυτή η βρετανική εταιρεία, η Blue Circle. Το τίμημα της εξαγοράς θα αναπροσαρμοστεί και θα συμψηφιστεί με το τελικό ύψος του ποσού που θα επιστρέψει η ΑΓΕΤ στο ελληνικό δημόσιο. Η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της βιομηχανίας στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει νέους συσχετισμούς δυνάμεων στον χώρο των τσιμεντοβιομηχανιών πανευρωπαϊκά, ενώ στόχος του βρετανικού κολοσσού είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά. Η ΑΓΕΤ σίγουρα θα έχει ωφεληθεί ως εταιρεία από την συμφωνία αυτή, διότι μπροστά της διαγράφεται ένα μέλλον ευίωνο, σίγουρο,
και ανοίγει ένας δρόμος ανάπτυξης, δεδομένου ότι η Βρετανική εταιρεία που την ελέγχει σκοπεύει να την αναπτύξει και για να μπει στις αγορές της με των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στη φάση αυτή δεν προβλέπεται η εξαγορά του μεριδίου της Εθνικής Τράπεζας, η οποία κατέχει το 27,4% της ΑΓΕΤ, χωρίς όμως η Bluesherk να αποκλεί αυτό το ενδεχόμενο για το μέλλον. Οι υπεύθυνοι του Βρετανικού Κολοσσού χαρακτηρίζουν θετική κίνηση την απορρόφηση των τσιμέντων Χαλκίδας από την ΑΓΕΤ, για την οποία όμως απαιτείται η έγκριση της Εθνικής Τράπεζας. Η Bluesherk πάντως διαβεβαιώνει ότι θα διατηρήσει το management της εταιρείας και το εργατικό δυναμικό του ομίλου. Να περάσουμε τώρα σε ένα μεγάλο επίσης εισηγμένο βιομηχανικό όμιλο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση της Ιντρακόμ. Εκεί βρίσκεται ο Ανέστης Ντόκας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανέστη. Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση της Ιντρακόμ στην Παιανία. Αυτή τη στιγμή οι μέτοχοι, το Σώμα των Μετόχων, ψηφίζει επί των θεμάτων της σημερινής σας διάταξης. Να πούμε λοιπόν αναλυτικά ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 62 δισεκατομμύρια δραχμές, με τη διανομή νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 15.000 δραχμών για κάθε μετοχή, ενώ για τους παλαιούς μετόχους το δικαίωμα προτίμησης θα είναι μία νέα για κάθε 10 παλαιές μετοχές. Επίσης η εταιρεία θα πραγματοποιήσει αύξηση αποκεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα για κάθε 10 παλαιές μετοχές. Ενώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κόκαλης, η εταιρεία μέσα το 1999 θα έχει παρουσία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσω αμερικάνικης εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε, Γιάννη, ότι ο κύριος Κόκαλης στην μακρά ομιλία που είχε στην αρχή της συνέλευσης προς το Σώμα των Μετόχων ανέφερε ότι για το 1999 οι πωλήσεις της εταιρείας θα ανέλθουν στα 127 δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη στα 27 δις δραχμές, αυξημένα κατά 57% σε σχέση με το 1998. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για το θέμα του χρηματιστηρίου. Ανέφερε ότι αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, ο Γενικός Δείκτης Τιμών θα βρισκόταν ήδη στις 5.000 μονάδες. Όπως είχε προβλέψει. Ακριβώς. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν έχει καμία αμφιβολία και πιστεύει ακράδαντα ότι η χώρα μας θα μετάσχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, καθώς τα κριτήρια σύγκρισης, όπως είπε, βαίνουν όλα ικανοποιητικά. Ενώ επίσης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει και αυτή την ώρα, αυτό ψηφίζει και το Σώμα των Μετόχων, στην αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το ποσοστού 10% με ανώτερο σημείο αγοράς 35.000 δραχμές και διάρκεια αγοράς 18 μήνες. Μάλιστα. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να συζητήσουμε τώρα τις εξελίξεις και τις προοπτικές της αγοράς με έναν εμπειρογνώμονα της αγοράς. Καλωσορίζω στην Οικονομία σήμερα τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Δημήτρη Γερμίδη. Κύριε Γερμίδη, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το σχόλιο σας για την αγορά. Τη βλέπω σήμερα να κινείται νευρικά. Χτες είχε πολύ ενθουσιασμό. Δεν θα έλεγα ότι κινείται νευρικά. Στην αρχή υπήρχε μια νευρικότητα που ήταν επακόλουθο της χθεσινής πολύ ανωδικής μέρας. Αλλά πια η αγορά ηρέμησε, κινείται ελαφρώς ανωδικά. Και αυτό δείχνει πόσο έχει γίνει πραγματικά επίπεδο. Έχουν γίνει επίπεδο οι 4.000 μονάδες. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Κόκαλης. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, η αγορά ήδη θα ήταν ή τουλάχιστον θα έχει αγγίξει τις 5.000 μονάδες. Είναι φυσιολογική η εξέλιξή της. Και από εδώ και πέρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η ανωδική πορεία θα είναι συνεχής, θα είναι μακρά και γι' αυτό οι αγορές θα πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή, με επιλεκτικότητα και να αφορούν μετοχές που θα έχουν πραγματικά ρόλο να παίξουν τόσο στην Ελλάδα του 2000 όσο και στον γύρο χώρο μας. Αυτό είναι και το ερώτημα όλων των επενδυτών και κυρίως των καινούριων επενδυτών. Ποιους κλάδους να εμπιστευτούμε, ποιες μετοχές να εμπιστευτούμε, τι απάντηση δίνεται σε κάθε κλάδο? Υπάρχουν τα καλά και τα κακά πρόβατα. Πάρτε τις κατασκευαστικές, ο οποίος είναι ο κλάδος που δίνει τις μεγαλύτερες υπεραξίες. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, βεβαίως. Είπατε καλά και κακά πρόβατα. Παρατηρούμε στο ταμπλό πολλές φορές ότι και τα κακά πρόβατα δίνουν πάρα πολλά κέρδη. Α, βεβαίως. Δίνουν πολλά εισαγωγικών κέρδη, τα κακά, βέβαια. Έτσι. Δίνουν πολλά κέρδη σε μερικούς επιτίδιους. Αλλά στους πραγματικούς επενδυτές δίνουν μόνο οι καλές μετοχές. Εδώ δεν ισχύει το κοντά στο ξερό και έγεται και το χλωρό. Είναι κοντά στο ποτισμένο, ποτίζεται και το ξερό. Στο καλοποτισμένο. Θέλετε να γίνετε πιο επομένως, γίνομαι συγκεκριμένος. Παίρνω τις κατασκευαστικές εταιρείες, που ο κλάδος θα έχει υπεραξίες, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Βλέπουμε μια
κινητικότητα στις καλές μετοχές αυτές, δηλαδή που θα είναι οι leader, αυτές που έχουν τεχνογνωσία, που έχουν πολύ καλό μηχανικολογικό εξοπλισμό, και δίπλα σε αυτές κινούνται ανωδικά και μερικές μετοχές, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο παλιά έτσι σάπια χαρτιά, αλλά μερικές κατασκευαστικές οι οποίες έχουν δύο γραφεία, τρεις μηχανές, γιατί λέει θα αγοραστούν ή θα πουληθούν. Εκεί πρέπει ο επενδυτής να προσέξει, καλύτερα να αποφύγει τις βραχυπρόθεσμες υπεραξίες, διότι αυτός ο νέος επενδυτής δεν ξέρει πότε να πουλήσει. Οι επιτίδιοι, οι οποίοι σμπρώχνουν πάνω αυτά τη δεύτερη κατηγορία χαρτιά, αυτοί ξέρουν πότε θα πουλήσουν και σίγουρα θα βγάλουν κέρδη σε βάρος των επενδυτών. Εκτιμάτε κύριε Γερμίδη, ότι η άνοδος που είχε τελευταία ο κλάδος των κατασκευών και συνεχίζει δεν ήταν αρκετή? Υπάρχει δρόμος δηλαδή? Όχι, υπάρχει δρόμος πολύς ακόμη για τον κλάδο, επιλεκτικός δρόμος. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν θα δημοσιευθεί σε λίγο το νομοσχέδιο για τα κίνητρα, με τα κίνητρα για τις συγχωρεύσεις και εξαγορές, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό περιμένουμε, δεν έχει προεξοφληθεί αυτό? Όχι, δεν έχει προεξοφληθεί, γιατί γίνανε μερικές διαρροές. Διότι η κινητικότητα, οι πραγματικές συγχωνεύσεις θα αρχίσουν τότε. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μερικά αραβωνιάσματα, συναντήσεις, όμιλοι, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη πραγματικές συγχωνεύσεις και έχουν γίνει και μερικές μικρές εξαγορές. Έπειτα σκεφτείτε τι θα γίνει όταν θα ανακοινωθεί η λήξη των εχθροπραξιών στη Γιουγκοσλαβία και θα αρχίσουν να βγαίνουν έξω τα σχέδια για την ανασυγκρότηση. Ήσασταν διοικητής στην Εθνική Τράπεζα, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Ναι, αν μου επιτρέπατε να συμπληρώσω, γιατί να μην επικεντρώσουμε μόνο σε ένα κλάδο, εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος ο μεταλλουργικός, πληροφορικής. Όλοι δηλαδή οι κλάδοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν όχι μόνο το σήμερα αλλά και το αύριο της ελληνικής οικονομίας και συνδέονται πάντως άμεσα ή έμεσα. Είναι κλάδοι οι οποίοι έχουν προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτών των προσδοκιών. Όχι όλοι. Οι πληροφορικοί μπορεί μία ή δύο εταιρείες, αλλά άλλες έχουν μείνει πολύ πίσω. Επανέρχομαι στις κατασκευές. Μερικές έχουν πάει μπροστές, αλλά άλλοι, παραδείγματος χάρη η Αλτέ, η Αττικάτε, έχουν μείνει πίσω. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το θέμα της Αγίας Ηρακλής. Ναι. Και αν θέλετε για το ότι από τα δημοσιεύματα όπως φαίνεται ο κύριος Καρατζάς φαίνεται δυσαρεστημένος, ενώ εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Ίσως η Εθνική με τις μετοχές που έχει τώρα στην ΑΓΕΤ και με τον καινούριο εταίρο να είναι μάλλον κερδισμένη. Δεν γνωρίζω τις σχέσεις Εθνικής με τους εταίρους αυτή τη στιγμή. Εγώ το χαιρετίζω πάρα πολύ θετικό το γεγονός για την ελληνική οικονομία και για τον κλάδο γενικότερο, και τώρα να είμαστε σίγουροι ότι θα επακολουθήσουν κινήσεις από τον άλλον μεγάλο, αν με επιτρέπετε, τσιμεντά της Ελλάδας, τον Τιτάνα, διότι είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, και εκεί θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πρόβλεψη. Η απάντηση του Τιτάνα πιστεύω ότι θα είναι ο Τιτάνας με μια μεγάλη, επίσης ξένη, πιθανόν γαλλική εταιρεία τσιμέντων. Είναι η Yes. Αυτή είναι μια μεγάλη γαλλική. Ναι, υπάρχουν και άλλες. Ναι. Αλλά και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτό θα δώσει έναυσμα σε όλο τον κλάδο να αποκτήσει κινητικότητα και αυτό κινείται μέσα είναι στην γενικότερη και με τον κατασκευαστικό τομέα. Τώρα η Εθνική αν έχει ειδικούς λόγους, διότι πιθανόν θα περίμενε να έχει περισσότερες υπεραξίες και δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω όμως ότι θα αντιτίθεται αυτού καθεαυτό στο γεγονός της πώλησης. Για τις τράπεζες δεν είπατε κάτι, κύριε Γερμίδη? Οι τράπεζες εκεί νομίζω ότι έχουν κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο δρόμο και δύσκολα θα μπορέσουν να παρουσιάσουν σημαντική ανωδική πορεία στο μέλλον. Οπωσδήποτε είναι χαρτιά σταθερά, μιλώ για τις μεγάλες τράπεζες, αλλά θα χρειαστεί πάλι ένα μεγάλο γεγονός για να δώσει μια νέα όθηση στο τραπεζικό τομέα. Παραδείγματος χάρη, τι θα κάνει τα λεφτά η εμπορική. Όχι μόνο αυτά που εισέπραξε και αυτά τα οποία θα πάρει από την αύξηση κεφαλαίου. Θα ιδιωτικοποιηθεί η εμπορική. Σας λέω ότι την ημέρα που θα ανακοινώσουν, εάν το ανακοινώσουν, εάν τολμήσουν να το κάνουν, ότι δρομολογείται η ιδιωτικοποίηση της εμπορικής, θα έχουμε για ένα τρίμηνο, τετράμηνο ανωδική πορεία του τραπεζικού κλάδου. Και της αγοράς. Και της αγοράς βεβαίως, διότι είναι η μηχανή της αγοράς. Αλλά επί του παρόντος δεν βλέπω μεγάλα γεγονότα για να δώσουν πρόσθετες μεγάλες υπεραξίες. Εκτός από μερικές πρακτικές marketing, δηλαδή split των μετοχών, ξανά split, οι οποίες είναι γνωστές. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα σενάρια που ακούγονται τελευταία στην αγορά. Ότι η προεκλογική περίοδος, αυτή που έμεινε, 7-8 συνεδριάσεις ακόμα, πριν τις εκλογές, θα είναι ανωδική, ενώ μετά θα υπάρξει μια υποχώρηση. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πολλοί ισχυρίζονται το αντίθετο. Ότι θα υπάρχει μια κάμψη μια εβδομάδα πριν και μετά θα υπάρχει.
θα υπάρξει οπωσδήποτε τις μέρες εκείνες, θα υπάρξει μια νευρικότητα προς τα πάνω, προς τα κάτω. Αλλά εκείνο το οποίο πια αρχίζω διαφαίνεται και το χαιρετίζω πολύ θετικά, είναι ότι το περίφημο κόμμα των επενδυτών έχει τελείως αποστασιοποιηθεί από τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν τους ενδιαφέρουν, διότι και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν συμφέρον να στηρίξουν το χρηματιστήριο και επομένως αυτό το κόμμα είναι το πιο απολυτικό κόμμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από τα αποτελέσματα υπέρ ή κατά του ενός κόμματος ή του άλλου για τις τοποθετήσεις τους ή για τις ρευστοποίησεις τους. Κύριε Γερμίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την χρήσιμη συζήτηση που κάναμε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εάν η μερίδα του Λέοντος στις ιδιωτικές τοποθετήσεις ανήκει στις τραπεζικές καταθέσεις, δεύτερη και μάλιστα με εντυπωσιακό ποσοστό του 25% έρχονται οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι η μία στις 4 δραχμές του Έλληνα που αποταμιεύει πηγαίνουν στις αποκλέους. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει σήμερα η Ναυτεμπορική, το σύνολο των ιδιωτικών τοποθετήσεων ανέρχεται στο ηλικιώδες ποσό των 41.300.200 δραχμών, ξεπερνάει δηλαδή το δημόσιο χρέος και βέβαια το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Να δούμε τις τάσεις που αποτυπώνονται αυτή την ώρα στην ηλεκτρονική μας σύνδεση με τις Σοφοκλέους. Ο γενικός δείκτης σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,26% και βρίσκεται στις 4.093,88 μονάδες. Φουρλής, Άβαξ, Ιωνική, Λανακάμ, Γενική, ΓΕΚ, 3α, Κλαουδάτος και Αθηναϊκές συμμετοχές είναι μετοχές στο σύν 8%. Για το Φουρλή θα ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εξαγόρασε το 10% της επίσης εισηγμένης εταιρείας DESPEC. Ασπίς επενδυτική κοινή, Ζάμπα, Ιντερινβέστ, Πειραιός Λίζινγκ, Ιντερινβέστ, Υποτούρ και εμπορική επενδυτική είναι οι μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις διεθνείς αγορές. Με άνοδο έκλεισε νωρίς το πρωί το Τόκιο. Με αξιοσημείωτα κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που επανήλθε σε ζωηρό κλίμα συνεδριάσεων. Κέρδη είχαμε και στο Λονδίνο, αλλά με ζημίες έκλεισε η κύρια αγορά της Φραγκφούρτης. Να ρίξουμε μια ματιά και στα νομίσματα. Η δραχμή κέρδισε και χθες έδαφος σε σχέση με το ευρώ, άνοδο όμως σημείωσαν το δολάριο και το γεν. Απώλειες κατέγραψε η δραχμή και έναντι του ελβετικού φράγκου. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζει η Alcatel Καλώδια Ελλάς που πραγματοποίησε το 1998 πωλήσεις ύψους 258 δισεκατομμυρίων δραχμών και καθαρά κέρδη 1.153.000.000 δραχμών. Να δούμε το ρεπορτάζ του Ανέστη Ντόκα. Η Alcatel Καλώδια Ελλάς πραγματοποίησε το 1998 πωλήσεις ύψους 25,8 δισεκατομμυρίων δραχμών και καθαρά κέρδη 1,193 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του 1998, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καλογεράς δήλωσε ότι προχωρούν κανονικά οι εργασίες για λογαριασμό του ΟΤΕ που αφορούν την προμήθεια και πόντιση υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών για τα νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου με την Υπηρετική Ελλάδα. Η εταιρεία το 1999 θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ το μέρισμα που θα διανεμηθεί προς μετόχους εταιρείας ανέρχεται στις 80 δραχμές αναμετοχή, έναντι 50 δραχμών που είχε διανεμηθεί για τη χρήση του 1997. Η Alcatel Καλώδια Ελλάς συνέχισε τη βελτίωση της κερδοφορίας της κατά το 1998. Κύριες αιτίες για αυτή τη βελτίωση ήταν η συνεχιζόμενη εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και η συνεπία τούτου μείωση των σταθερών εξόδων. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε σήμερα πλήρης ημερών ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας REMEC, Άγγελος Κωνσταντακάτος. Επρόκειτο για εξαιρετικό, γλυκύτατο και πνευματώδη άνθρωπο που διακρίνονταν για την ευπρέπειά του και προκάλεσε τη θλίψη σε πολλούς που τον εγνώριζαν, με την αποχώρηση του φυσικά από τα εγκόσμια. Ιδιαίτερως καθώς διατηρούσε στο ακέραιο τη διάβγεια του πνεύματός του μέχρι το τέλος. Ας δούμε τώρα και πάλι πώς κινείται η Σοφοκλέους. 4.086,93 μονάδες, μείον 0,47% αρχίζει να υποχωρεί. Φουρλής, Μαξίμ, Άβαξ, Λανακάμ, 3α, Ιωνική, Κλαουδάτος, ΓΕΚ, οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο. Πριν κλείσουμε και μία είδηση αποκλειστική που ήρθε αυτή την ώρα, έφτασε στο ΣΜΕΧΑ από το ΣΔΟΕ ο κατάλογος των επιχειρηματιών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με την κοκαίνη, με σκοπό να προφυλακτεί η αγορά από ενδεχόμενες χρηματιστηριακές πράξεις των κυρίων αυτών. Κυρίες και κύριοι, καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.30. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Sky στο δελτίο των 1:30 με την Αλεξάνδρα Καπελετζή. Καλό σας απόγευμα.